Με τη φράση «Καμία ανοχή δεν θα υπάρξει για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον», ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έστειλε σαφή μηνύματα μετά και το σάλο που έχει ξεσπάσει με τη ρύπανση του Τιταρίσιου ποταμού. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μηδενική ανοχή στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν με τους συνεχείς ελέγχους, τα συνεχή πρόστιμα, τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε για να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Γιατί το περιβάλλον πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το κοινό μας σπίτι. Αλλά διατήρηση του περιβάλλοντος προϋποθέτει και συνέστηση, συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Της καθεμιάς και του καθενός. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι επιχειρήσεις. Υπάρχει ατομική και εταιρική ευθύνη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως τόνισε ο Κώστας Αγοραστός, από την πρώτη στιγμή έλαβε δείγματα από 17 σημεία του ποταμού που εκτείνεται από την Ελασσόνα ως τον Τύρναβο, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν τυροκομεία και κτηνοτροφικές μονάδες. Πήραμε δειγματοληψίες από 17 σημεία. Ελέγχθηκαν τα τυροκομεία που βρίσκονται στην περιοχή, εκεί που έχουν τους αγωγούς απορροής του βιολογικού καθαρισμού. Ελέγχθηκαν 5 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά ελέγχθηκε και μέχρι τον Τύρναβο η ποιότητα του νερού σε 17 επιλεγμένα σημεία, σύμφωνα με την ανάλυση και τη στρατηγική που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, αλλά και η αρμόδια εταιρεία που κάνει τους ελέγχους. Η Περιφέρεια αναμένει τώρα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των ληφθέντων δειγμάτων για να επιβεβαιωθεί αν τα λίμματα συγκεκριμένης βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος, ο εκπρόσωπος της οποίας μάλιστα συνελήφθη αλλά αφέθηκε τελικά ελεύθερος, καταλήγουν στον Τιταρίσιο ποταμό και ρυπαίνουν το περιβάλλον, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της έναντι των παραβατών. Ενδείξεις υπάρχουν, χρειάζεται να υπάρχουν και αποδείξεις. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ονόματα, ούτε κάτι περισσότερο. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχουμε δώσει εντολή να ελέγχονται όλοι και όλα. Και έχω δώσει εντολή στους αντιπεριφερειάς και τους γενικούς διευθυντές να είναι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες τη βδομάδα, alert, έτοιμοι για να μπορούν να κάνουν ελέγχους.